Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Ευρισκόμαστε πολύ κοντά στη μεγάλη γιορτή της πίστεώς μας, στα ευλογημένα Χριστούγεννα. Για αυτήν τη γιορτή λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος πως είναι η Μητρόπολη των εορτών, η ρίζα από την οποία προέρχονται όλες οι άλλες γιορτές της Εκκλησίας. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, η γέννησή του στον κόσμο μας από την Παναγία Παρθένο, αποτελεί μέγιστο θαύμα μπροστά στο οποίο ηλιγκιά ο ανθρώπινος νους, όπως παρατηρεί ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος, ο οποίος υπενθύμιζε και σχετικό παράδειγμα από το βίο παλαιού ιεροκήρυκος του αημνήστου αρχιμανδρίτου Παναρέτου Δουλεγέρη. Μια γυναίκα του λαού, όταν είδε τον διαπρεπή ιεροκήρυκα, τον πλησίασε και με ζωηρή φωνή του είπε «Πάτερ, το έμαθες. Έγινε χθες θαύμα στην εκκλησία μας. Κόσμος πολύς ήρθε, αλλά και εσύ έλα να δεις». Και τότε ο ιεροκήρυκας, ώστε να μην άκουσε τη φωνή της γυναίκας, εξακολούθησε να βαδίζει στο δρόμο του. Η γυναίκα απόρρισε και τότε ύψωσε τη φωνή της. «Μα πάτερ δεν ακούς, θαύμα σου λέω». Τότε ο σεβάσμιος ιεροκήρυκας στράφηκε προς τη γυναίκα και της είπε «Παιδί μου, ακούω τι λες. Θαυμάζεις για το θαύμα που έγινε στην εκκλησία σας. Τέτοια θαύματα δεν πάβουν να γίνονται, αλλά εμένα από όλα τα θαύματα ένα είναι εκείνο το οποίο με καταπλήσει. Να θαυμάζω την άπειρη σοφία του Θεού και τη συγκατάβασή του προς τον άνθρωπο. Και το θαύμα αυτό είναι ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη, έγινε άνθρωπος, έπαθε και σταυρώθηκε για μένα τον αμαρτωλό. Αυτό το θαύμα γεμίζει τα μάτια μου από δάκρυα. Είναι πράγματι συγκλονιστικό το θαύμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, το οποίο ομολογούμε κάθε φορά που απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. «Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Πώς όμως εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνος, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να βιώσουμε το μέγιστο αυτό θαύμα, ιδιαίτερα δε στις μέρες μας, και μάλιστα εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, μέσα στις ειδικές συνθήκες τις οποίες ζούμε και στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω πως την απάντηση στα καυτά αυτά ερωτήματα μας τη δίνει με τους αγιοπνευματικούς λόγους του ο ηγούμενος του Αγίου Όρος Πατήρ Γεώργιος Καψάνης. Αυτούς τους λόγους επιθυμώ να προβάλλω σήμερα ενώπιόν σας. Γράφει λοιπόν ο σεβάσμιος γέροντας: «Τα εφετινά Χριστούγεννα βρίσκουν το λαό μας σε κρίσιμη ακόμα κατάσταση. Οι επικυρίαρχοι δανειστέ μας επιβάλλουν όλο και πιο δυσβάστακτες φορολογίες. Οι νέοι μας μαστίζονται από την ανεργία. Οι ηλικιωμένοι βιώνουν πρωτοφανή ανασφάλεια. Για πολλούς χάθηκε η ελπίδα. Συνάνθρωποι μας δεν αντέχουν πλέον την οικονομική δυσπραγία. Οι περισσότεροι αγωνιούν για περαιτέρω συνέπειες. Κάποιοι απελπίζονται και δυστυχώς και ορισμένοι αυτοκτονούν. Στην προσπάθεια να δοθεί κάποια λύση γίνονται πολιτικές, οικονομικές και άλλες αναλύσεις για να βρεθεί τι φταίει, τι μας οδήγησε μέχρι σε εδώ. Οι πιστοί άνθρωποι όμως θέτουν αλλιώς το ερώτημα. Τι θέλει ο Θεός από μας? Γιατί επέτρεψε αυτή τη δοκιμασία? Αναζητούν την αιτία με ελπίδα όμως σε εκείνον που προνοεί με αγάπη για τον κόσμο του.
αισθανόμαστε αδύναμοι και πτωχοί για να δώσουμε μια δική μας ανθρώπινη απάντηση. Γι' αυτό και προσφεύγουμε στον αιώνιο Λόγο του Θεού, όπως καταγράφηκε στις Άγιες Γραφές, διότι αυτός είναι εκείνος που φανερώνει τους απορρίτους λόγους της ιστορίας, αυτούς που είναι άγνωστοι και ακατανόητοι σε όσους δεν τη βλέπουν ως φιλάνθρωπη παιδαγωγία του Θεού. Η δοκιμασία που περνούμε στις μέρες μας έχει, αγαπητοί μου, πολλές ομοιότητες με την ταλαιπωρία του Ιουδαϊκού λαού κατά την 70ετή εχμαλωσία του στη Βαβυλώνα. Στο κράτος των Ιουδαίων είχε καταληθεί από τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα, ο ναός του Σολομώντος είχε καταστραφεί, τα ιερά σκεύη είχαν διαρπαγεί και ο λαός αλυσοδεμένος μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα. Η θλίψη του λαού για τον ξεριζωμό και τη δυστυχία της σκλαβιάς ήταν απερίγραπτες. Ο θρήνος, ο οδυρμός για τη χαμένη επίγεια Ιερουσαλήμ ήταν ο καθημερινός τρόπος ζωής τους. Στις όχθες των ποταμών της Βαβυλώνας μυρολογούσαν φέρνοντας τη μνήμη τους την Ιερουσαλήμ. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμε και εκλάψαμε εν το μνηστήνε ημάς την Σιών. Στις παρόχθιες ιτιές κρεμούσαν οι ταλέποροι εχμάλωτοι τα μουσικά τους όργανα. Δεν ήθελαν να τραγουδήσουν τα ιερά τους άσματα σε ξένη γη. Πώς άσομε την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας. Δεν ήθελαν να λησμονήσουν ότι η επίγεια πατρίδα τους, ερημωμένη και κατεστραμμένη, τους περιμένει. Η λησμοσύνη θα ήταν η ολοκληρωτική τους καταστροφή. «Να ξεραθεί το χέρι μου, να χάσω τη λαλιά μου», έλεγαν θρηνητικά, «αν σε ξεχάσω, Ιερουσαλήμ, αν δεν σε έχω σαν την πρώτη μου λαχτάρα». Ανάμεσα σε αυτόν το λαό έζησαν συνεχμάλωτοι και οι τέσσερες ευγενείς νέοι και οι τρεις παιδες Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ και ο Δανιήλ. Ανατράφηκαν στη βασιλική αυλή του Ναβουχοδονόσορα και έλαβαν υψηλά αξιώματα. Αλλά για την ευσέβειά τους στον αληθινό Θεό και στην προσήλωσή τους στις παραδόσεις των πατέρων τους, συκοφαντήθηκαν και δοκιμάστηκαν σκληρά. Ο προφήτης Δανιήλ ρίχτηκε στο λάκκο των Λεόντων και οι τρεις παιδες στην κάμινο του πυρός. Ευρισκόμενοι μέσα σε αυτές τις φρικτές συνθήκες που ξεπερνούν κάθε περιγραφή, ένιωσαν θαυμαστή θεία παρέμβαση και παρηγοριά. Άγγελος Κυρίου δρόσιζε τους τρεις νέους μέσα στο καμίνι της φωτιάς και άλλος άγγελος ημέρεψε τα θηρία για να μην βλάψουν τον Δανιήλ. Στο αποκορύφωμα της δοκιμασίας τους, αλλά συγχρόνως και της θείας ευλογίας, από τις καρδιές των ευσεβών νέων επήγασε η γνωστή εξομολογητική και δοξολογική προσευχή, ο θαυμάσιος ύμνος των τριών παιδων. Αυτή η προσευχή, την οποία ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα στις ψυχές των μαρτύρων του αληθινού Θεού, αποκαλύπτει την πραγματική αιτία της Βαβυλώνιας εκμαλουσίας του Ιουδαϊκού λαού. Αιτία των δεινών τους ήταν οι αμαρτίες του λαού τους. Μέσα από τη φλόγα της καμίνου, εξ ονόματος όλου του λαού, αν και αυτοί οι ίδιοι δεν ήταν ποτέ ανυπάκουοι στο θέλημα του Θεού, οι τρεις νέοι εξομολογούνταν με τα εξής λόγια. «Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ των πατέρων μας, δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνες. Ό,τι αποφάσισες για μας και για την Αγία Πόλη των Πατέρων μας, την Ιερουσαλήμ, όλα είναι δίκαια και σωστά. Όλα μας βρήκαν για τις αμαρτίες μας. Αμαρτήσαμε πολύ, ανομήσαμε, σε ξεχάσαμε, δεν τηρήσαμε τις εντολές σου, δεν σε υπακούσαμε ώστε να ευτυχίσουμε. Και τώρα μας έχεις παραδώσει στα χέρια των παρανόμων εχθρών μας, στη δούλευση του άδικου και πονηρότατου βασιλιά». Και ο προφήτης Δανιήλ,
συλλογιζόμενος κι αυτός την αιτία της εχμαλωσίας τους, παρομοίως εξομολογεί το υπερόλο του λαού. «Κύριε Θεέ μας, σύ σε που είσαι μέγας και θαυμαστός, σύ που φυλάγεις την υπόσχεσή σου και το έλεος σου σε εκείνους που σ' αγαπούν και φυλάγουν τις εντολές σου, εμείς αμαρτήσαμε, αδικήσαμε, ανομήσαμε, απομακρυνθήκαμε, ξεκλίναμε από τις εντολές σου και από το θέλημά σου και δεν ακούσαμε τους δούλους, τους προφήτες, οι οποίοι μιλούσαν στο όνομά σου προς τους βασιλιάδες μας και τους άρχοντές μας και τους πατέρες μας και προς όλον το λαό της γης». Ο πόνος της σκληρής εξορίας είχε πια μαλακώσει τους σκληροκάρδιους Ιουδαίους, τους είχε θυμίσει τα παρακλητικά και αφυπνιστικά κηρύγματα του προφήτου Ιερεμία, τότε που σημέρες ευμάρειας οι άρχοντες, οι ιερείς και ο λαός είχαν εγκαταλείψει την πίστη στον αληθινό Θεό, προσέθεταν παρανομίες πάνω στις παρανομίες και μόλυναν με είδωλα το ναό του Σολομώντος. Και όλοι οι ένδοξοι άρχοντες του Ιούδα και οι ιερείς και ο λαός της πλήθαιναν να κάνουν αθετήματα και βδελίγματα, μοιάσματα που έκαναν οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες, και έτσι εμόλυναν τον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Τότε που με αλαζονία περιγελούσαν τους απεσταλμένους του Θεού, εξευτέλιζαν τα λόγια του και με αφροσύνη και αγνωμοσύνη περιφρονούσαν τη φιλανθρωπία του, μέχρι που έφτασε η οργή του, γιατί έμειναν αδιόρθωτοι. Και τότε εξαπέστειλε ο Κύριος και Θεός των Πατέρων με τους προφήτες που σηκώνονταν πρωί-πρωί και στέλνοντας τους αγγέλους, τους αγγελιοφόρους του, γιατί λυπούνταν το λαό του και το αγίασμά του. Και ενώ οι προφήτες έφταναν κοντά στο λαό, ο λαός, οι άνθρωποι, τους εξουθένωναν τους αποσταλμένους του Θεού, τους περιφρονούσαν και ενέπαιζαν τους λόγους τους, μέχρι που ανέβηκε ο θυμός του Κυρίου, μέχρι ώστε να μην υπάρχει πλέον θεραπεία. Θυμήθηκαν οι ταλέποροι εξόριστοι Ιουδαίοι της Βαβυλώνας ότι τότε ήλθε η οργή του εξαδραποντισμού, όταν πια η ασέβειά τους και η αλαζονία τους δεν έπαιρναν άλλη διόρθωση. Είναι φοβερό από την εξομολόγηση των Αγίων Τριών Νέων και του Δανιήλ ότι η αιτία των δοκιμασιών του λαού τους ήταν η αποστασία από το Θεό των Πατέρων τους, η ανυπακοή στο θέλημά Του, και ότι οι δοκιμασίες ήταν η φανέρωση της παιδαγωγούσης αγάπης Του προς το λαό Του, από τον οποίο περίμενε μετάνοια και διόρθωση. Η αποστασία των Ιουδαίων ήταν, όπως φαίνεται, καθολική, και οι άρχοντες και ο λαός, οι αρχόμενοι, είχαν το δικό τους μερίδιο στην αποστασία. Οι άρχοντες μπορεί να είχαν μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά και ο λαός είχε τις δικές του ευθύνες. Ο Ναβουχοδονόσορας είχε γίνει το παιδαγωγικό όργανο του Θεού. Δυνάστευε τους Ιουδαίους κατά παραχώρηση Θεού για να αντιληφθούν τα λάθη και τις παρεκτροπές τους και να έρθουν σε μετάνοια. Χρειάστηκε όμως να βρεθούν και πρόσωπα με προφητικό χάρισμα, τα οποία μέσα στην κόλαση της δυστυχίας θα διέσωζαν την ευσέβεια και θα αποτελούσαν το εκλεκτό λίμα, χάριν του οποίου ο Θεός θα έσωζε το λαό τον ταλαιπωρημένο. 70 χρόνια κράτησε η εχμαλωσία των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα. Ανάλογες και πιο μακροχρόνιες ήταν και οι νεότερες δοκιμασίες του χριστιανικού μας λαού. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει η δική μας δοκιμασία. Το μήνυμα των Αγίων Τριών Παιδών, το οποίο διαχρονικά περνά μέχρι και σε εμάς σήμερα, είναι η πρόσκληση προς όλους μας σε μετάνοια, στη μετάνοια που εκφράζει η προσευχή τους. Μας προσκαλούν να επιστρέψουμε στην πνευματική μας παρακαταθήκη, την οποία μας άφησαν οι πατέρες μας και εμείς την ξεχάσαμε,
θαμπομένη από την έγλη των φώτων της εσπερίας και αποχαυνομένη από την ευμάρεια της οικονομικής δίθεν ακμής. Επίησαμε και εμείς και οι άρχοντες και οι αρχόμενοι το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου και ίσως τώρα συνειδητοποιούμε καλύτερα τις μεγάλες μας αμαρτίες. Διώχνουμε τον Χριστό από την παιδεία, από τα σχολεία, για να κάνουμε την παιδεία πανθρησκειακή. Τον απομακρύνουμε από τη δημόσια ζωή, διότι μας ενοχλεί η παρουσία του. Καταργούμε την αργία της Κυριακής, επειδή εξυπηρετούνται τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Βλασφημούμε το Πανάγιο πρόσωπό του με χυδαίες θεατρικές και κινηματογραφικές ταινίες και βιβλία. Νομιμοποιήσαμε τη διάλυση της οικογένειας και τη φρικτή αμαρτία των εκτρώσεων. Ανεχθήκαμε την πλεονεξία των πλουτοκρατών και τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση. Παραδοθήκαμε στο χρήμα, στη σάρκα και στη δόξα. Χάσαμε την ανθρωπιά μας. Κλειστήκαμε στη φιλαυτία μας. Εγκαταλείψαμε την πατροπαράδοτη ευσέβεια ως αναχρονιστική και εκοσμικευθήκαμε για να είμαστε τάχα σύγχρονοι και κοινωνικά παραδεκτοί. Νοθεύσαμε τα ορθόδοξα θεολογικά μας κριτήρια. Δημιουργήσαμε διάφορες θεολογίες που δεν συμφωνούν με τη θεολογία των Αγίων Πατέρων μας. Αυτοσχεδιάζουμε με αυθάδεια για να εγκληματιστούμε δήθεν στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας και γι' αυτό γίναμε υποχείριοι των δυναστών. Το έχει δείξει επανειλημμένως η ιστορία ότι ούτε οι ισχυροί του κόσμου, ούτε οι κρατεοί οικονομικοί μηχανισμοί θα μπορούσαν να μας υποδολώσουν εάν εμείς δεν είχαμε παρακούσει τον Άγιο Θεό. Ζούμε για μια ακόμη φορά στην πανχαρμόσυνη εορτή των Χριστουγέννων. Η ελπίδα πάλι προβάλλει. Κατά την προεόρτια περίοδο η Εκκλησία τιμάει ιδιαιτέρως τον προφήτη Δανιήλ και τους Αγίους Τρεις Πέδας. Με τη ζωή τους προετύπωσαν και προεφύτευσαν τα γεγονότα της ενσάρκου θείας οικονομίας, της συνανθρωπίσεως του Θεού. Ο προφήτης Δανιήλ μάλιστα είχε πολλές και μεγάλες θεϊκές αποκαλύψεις. Είδε μεταξύ άλλων τον παλαιό των ημερών που δεν είναι άλλος από τον σαρκοθέντα λόγο του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα Ιησού Χριστό, το σωτήρα μας. Τη γέννησή του από την Παρθένο Μαρία θα την γιορτάσουμε, την γιορτάζουμε και πάλι. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να μας παρηγορήσει, να μας δώσει ελπίδα ζωντανή, να μας διαβεβαιώσει ότι κανείς Ναβουχοδονόσορας σύγχρονος, όποια ονομασία και αν έχει σήμερα, δεν μπορεί να μας υποδουλώσει εάν εμείς μείνουμε στερεοί στην πίστη και στη ζωή των πατέρων μας. Και καταλήγει ο γέροντας του Αγίου Όρους: «Οικετεύουμε τον εκφιλανθρωπία σαρκοθέντα και νηπιάσαντα Θεό, τον παλαιό των ημερών και διημάς γενόμενων πεδίων νέων, να μας συγχωρήσει, να μας οδηγήσει στη χριστιανική ζωή, για να αμβληθεί και τελικά να ξεπεραστεί η παρούσα δεινή οικονομική, κοινωνική, ηθική και κυρίως πνευματική κρίση. Ευλογημένα Χριστούγεννα». Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.